Αυστραλία να μας μιλήσετε γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω σήμερα στην Πάρισα και αύριο έχω πρόεδρο. Με τα παιδιά της Μεγάλης Σιωπής, έτσι λέγεται, το δεύτερο μέρος μιας άτυπης τριλογίας για την πρώην Ανατολική Γερμανία. Πάντα βέβαια σε σχέση με την Ελλάδα, στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο κάθε εποχής που πραγματεύομαι. Στο συγκεκριμένο βιβλίο μιλάω για το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, την εποχή που γινόταν το λεγόμενο παιδομάζωμα ή παιδοσώσιμο, όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας. Εγώ εξετάζω το αποτέλεσμα αυτού του ξεριζώματος στον ψυχισμό των παιδιών που βρέθηκαν στην Ανατολική Γερμανία, μία από τις λαϊκές δημοκρατίες που δέχτηκε αυτά τα παιδιά, και πώς μεγάλωσε χωρίς τις ρίζες του, χωρίς τη μητέρα του, χωρίς φιλικά πρόσωπα, μόνο με πολιτική καθοδήγηση, χωρίς ελεύθερη βούληση. Και αντιστοίχως παρακολουθούμε και τη ζωή μιας άλλης προβληματικής νεαρής, η οποία είναι ένα από τα παιδιά του Χίμπλερ, του λεγόμενου προγράμματος ευγονικής των Ναζί, που όταν ιτήθηκαν οι εθνικοσοσιαλιστές, αυτά τα παιδιά βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές, μια εκ των οποίων ήταν και η Ανατολική Γερμανία, και αυτά χωρίς γονείς, χωρίς μέλλον, δέχτηκαν κλίση εγκεφάλου, είχαν πολύ άσχημη παιδική ηλικία. Και βλέπουμε τώρα την παράλληλη ζωή δύο τέτοιων παιδιών, ενός από την Ελλάδα, απάτριδες και οι δύο, δεν είχαν πατρίδα, η Ανατολική Γερμανία δεν τους είχε δεχτεί ως Ανατολικογερμανούς. Οπότε βλέπουμε πως αυτά τα δύο παιδιά μεγαλώνοντας προσπαθούν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, ωστόσο δεν έχουν λογαριάσει την Στάζη, τη διαβόητη μυστική αστυνομία της Γερμανίας, η οποία ουσιαστικά σαν μαριονετίστας κινεί τα νήματα της ζωής τους. Και βλέπουμε, γιατί δεν θα σας αποκαλύψω και το τέλος βεβαίως, να το διαβάζετε μόνοι σας, πως δύο παιδιά βρέθηκαν να ζουν σε μία ξένη χώρα χωρίς ελεύθερη βούληση, κινούμενοι από τις βουλές τρίτων και τέταρτων ανθρώπων. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα σε αυτό το βιβλίο είναι ότι ο πρωταγωνιστής μου, ο Σταύρος, είναι εκγενετής μονόχερας. Και ήθελα να τονίσω ότι στην ελληνική πεζογραφία, τη σύγχρονη τουλάχιστον, αλλά και παλαιότερα, δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές άνθρωποι με αναπηρίες. Ήταν λοιπόν για μένα ένα κάλεσμα αυτό, επειδή και εγώ έχω τέτοιο πρόβλημα, να δώσω πνοή σε έναν λογοτεχνικό ήρωα, έναν πρωταγωνιστή σε μια ιστορία, ο οποίος πραγματικά πήρε τις και τη μονόχειρας, πήρε τη ζωή στα δυο του χέρια, όπως θα δούμε παρακάτω στο βιβλίο.